Έσια κατάληξη είχε η περιπέτεια 17χρονου στο μάζι κλητορία Καλαβρίτων που εγκλωβίστηκε στο βουνό όταν έχασε τον προσανατολισμό του. Αμέσω σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία και στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του που διήρκησε περίπου 5 ώρε. Τελικά ο έφηβο βρέθηκε σε καλή κατάσταση, αν και εξουθενωμένο. Ο νεαρό ξεκίνησε περίπατο το μεσημέρι στο βουνό, όμω δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο τη επιστροφή στο χωριό. Χωρί να πανικοβληθεί, ο 17χρονο κάλεσε από το κινητό του τα κοντινά του πρόσωπα, αλλά δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Τότε ο νεαρό πήρε τηλέφωνο την γραμμή έκτακτη ανάγκη 112 για να μπορέσει να εντοπιστεί η θέση του. Η πυροσβεστική υπηρεσία Καλαβρίτων οργάνωσε ομάδα διάσωση, αποτελούμενη από πέντε άντρε και με τη βοήθεια κτηνοτρόφου τη περιοχή ξεκίνησαν μια δύσκολη επιχείρηση που κράτησε. 5 ώρε μέσα στη νύχτα, σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή και σε υψόμετρο στα 1.600 μέτρα. Στο σημείο έσπευσαν ακόμα τρία οχήματα και ναι, άντρε τη πυροσβεστική υπηρεσία Καλαβρίτων με επικεφαλή στον διοικητή τη υπηρεσία Βασιλού Μαρτζάκλη, ένα περιπολικό του αστυνομικού τμήματο κλητορία με δύο άντρε, ενώ αργότερα έφτασε κλιμάκιο τη ης ΕΜΑΚ με πέντε άντρε που δεν χρειάστηκε όμω να επέμβει. Παρόν και ο Περιφερειάρχης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδος Νικόλαος Ζουρμελιώτης και ο Αντιδήμαρχος Κλητορίας Σωτήρης Δουκλιάς.